Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Αντώνη Κομλό, ο οποίος είναι πρόεδρος της κοινότητας Νέων Κηδονιών, στα όρια της οποίας βρίσκεται και η περιοχή Βαστριά, όπου είναι προορισμένη να φτιαχτεί η καινούργια δομή. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Μας ακούτε? Καλησπέρα, σας ακούω. Καλή χρονιά λοιπόν καταρχάς. Και η ερώτησή μου είναι τι γίνεται τώρα εκεί, γιατί οι κάτοικοι βρίσκονται σε κατάσταση έντασης από ό,τι μαθαίνουμε, υπάρχουν ιστορίες. Τι λένε οι κάτοικοι, τι σας λένε? Οι κάτοικοι, η άποψή μας είναι η ίδια, παραμένει η ίδια. Είμαστε σε γρήγορση όπως είμαστε με την καράβα, δεν έχει αλλάξει κάτι. Ναι. Και οι κινήσεις από πλευράς κυβέρνησης είναι ακριβώς οι ίδιες όπως με την καράβα. Έτσι ξεκινήσανε και χθες δοκιμαστικές τομές με μηχανήματα του στρατού. Εδώ βλέπουμε, εδώ συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, βλέπουμε έξω από τη δομή. Ορίστε. Λέω στους τηλεθεατές μας ότι βλέπουμε έξω από τη δομή η ασφαλτόστρωση η οποία προχωράει για να φτιαχτεί η υπερδομή. Είναι έξω από την, εκεί στην περιοχή σας. Δεν έχει ξεκινήσει κάτι τέτοιο. Απλά εχθές χρησιμοποίησαν μηχανήματα του στρατού, ναι, και έκαναν μία τομή περίπου 200 μέτρα. Ο στρατός έδωσε μηχανήματα για να ανοίξει, για να προχωρήσουν οι εργασίες. Αυτά έγιναν εχθές. Αυτά γίνανε χθες.